Μηνύματα περνάει η Τουρκία με πιο οξύ τρόπο. Μας παρακολουθούν πάρα πολύ στενά. Βεβαίως. Εγώ θα έλεγα, κύριε Ρέβη, το εξής, ότι ας κοιτάξουμε λίγο με λίγα λόγια διαχρονικά το πώς λειτουργεί η Τουρκία γενικότερα στο διεθνή χώρο. Θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου φιλική, συμφιλειωδική με κανένα, με τους συνομιλητές της. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ επιθετική, θα έλεγα, και πάρα πολύ επικίνδυνη και συγκρουσιακή, θα έλεγα, σε όσους δεν ακολουθούν αυτά τα οποία ζητάει. Και συγκεκριμένα, θα έλεγα ότι έχει τον τρόπο να θέλει να τα περνάει, μάλλον το δικό της τρόπο, έτσι ώστε να ζητάει αυτά τα δικά της, να τα θέλει δικά της και τα δικά μας τα θέλει δικά της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχει καθόλου καλή διεθνή συμπεριφορά και αν δει ότι δεν της περνάει, δημιουργεί κρίση. Mm-hmm. Και τι κάνει μετά? Σου λέει ότι αν δεν συμφωνήσεις μαζί μου, εγώ σε πάω σε πόλεμο. Μην ξεχνάτε ότι επειδή πλησιάζει και η άσκηση ΕΦΕΣ Μάιο μήνα, Μάιο με Ιούνιο γίνεται και η άσκηση ΕΦΕΣ. Στην περσινή άσκηση ΕΦΕΣ είχαμε ένα σενάριο για κατάληψη ενός νησιού. Τι είπε ο Τσαβούσογλου? Αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Και ο Τσαβούσογλου είπε τότε, ή λύνουμε τα θέματα μας διπλωματικά, όπως μας λένε και η Αμερική και η Δύση γενικότερα, ή πάμε σε πόλεμο. Ναι, με τι όρους όμως? Ναι, με τι θέματα? Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της διπλωματίας, σαν εχθές, με την περίπτωση των σεισμών, τι είδατε? Εγώ βλέπω μια Τουρκία σιγά σιγά να έρχεται στον παλιό της εαυτό. Έχουμε μια ανεξέλεκτη Τουρκία και πρέπει να την προσέξουμε, διότι οι σκέψεις και οι πράξεις της δεν είναι υπέρ της χώρας μας. Αν μιλήσουμε για τους Τούρκους του εξωτερικού, ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος εγγυάται τη συνέχεια, εγγυάται την ασφάλεια. Και το περίεργο και το οξύμορο, θα έλεγα, είναι ότι ενώ εδώ στη Γερμανία οι Τούρκοι ψηφίζουν προοδευτικά κόμματα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ή κόμματα τουλάχιστον που είναι ευνοϊκά απέναντι στους μετανάστες και το μεταναστευτικό, όσο αφορά τις εκλογές μέσα στην Τουρκία ψηφίζουν και τάσσονται υπέρ το στρατόπεδο των εθνικιστών και ισλαμιστών. Ακόμα και η τρίτη γενιά των μεταναστών. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Γερμανία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, και οι Τούρκοι της Γερμανίας, ενσωμάτωσης μέσα στη Γερμανία, ακόμα και για την τρίτη γενιά των Τούρκων, που οφείλω να σου πω ότι η Γερμανία τώρα κάνει και κάποιες κινήσεις να απλουστευτούν οι διαδικασίες χορήγησης της γερμανικής υπηκότητας και στους Τούρκους. Βέβαια, έστω και τώρα είναι αργά, αλλά έχουν πρόβλημα ταυτότητας οι Τούρκοι της Γερμανίας και οι συνθήκες ζωής, έτσι, οι γκαιτοποιημένες συνθήκες ζωής δεν το επιτρέπουν. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση Σόλτς θα εφηβιαστεί σήμερα το βράδυ να μάθει το τελικό αποτέλεσμα. Αν μιλήσουμε για τους Τούρκους του εξωτερικού, ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος εγγυάται τη συνέχεια, εγγυάται την ασφάλεια. Και το περίεργο και το οξύμορο, θα έλεγα, είναι ότι ενώ εδώ στη Γερμανία οι Τούρκοι ψηφίζουν προοδευτικά κόμματα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ή κόμματα τουλάχιστον που είναι ευνοϊκά απέναντι στους μετανάστες και το μεταναστευτικό, όσο αφορά τις εκλογές μέσα στην Τουρκία ψηφίζουν και τάσσονται υπέρ το στρατόπεδο των εθνικών και ισλαμιστών. Ακόμα και η τρίτη γενιά των μεταναστών. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Γερμανία... Με τον Σόλτς. Εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος είναι πραγματικά εξοργισμένος, διότι εκτός ότι γίνονται ακόμη διαδηλώσεις του ΠΚΚ... Ζεστές ημέρες της ιστορίας του ΣΕΜΕΣ θερμοκρασίες εχθές, κυρίες και κύριοι, και σήμερα ο πλανήτης με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης... Πάρα πολύ την Τουρκία. Επιμένω σε αυτό. Και τις Τούρκους αξιωματικούς της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ναι, είναι το τι θα γίνει με το ζήτημα των F-16. Μάλιστα. Διότι η Ελλάδα για αυτούς, δηλαδή αυτό που έχει σημασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάμε στον τύπο. Υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, στον τύπο, γιατί για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, δηλαδή δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τον Σίση, είχε δηλώσει ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με εδώ. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν λύνεται αυτός ο γόρδιος δεσμός τώρα με τη Σουηδία, Μανώλη. Αυτό καταλαβαίνεις, ίσα μάλλον περιπλέκεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ζήτημα εκεί. Ο Τούρκος Πρόεδρος απειλεί... Βέβαια, προσέξτε, δεν θα δεχθούμε αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι μας. Ναι. Δεν υποχωρούμε, δεν δεχόμαστε εκβιασμούς κτλ. Mm. Αλλά όσο πλησιάζουμε τον Ιούλιο... Εντάξει, μπορεί να ικανοποιηθούν οι όροι, ναι, του Τούρκου Προέδρου στις 11 Ιουλίου στο Βίλνιους. Δηλαδή, έτσι όπως τον ακούω, ναι, ακούγεται απειλητικός, δηλαδή, ναι, σου λέει δεν θα δεχθούμε τίποτα, ναι, δεν, ναι, υποχωρώ. Ναι. Με έναν Ερντογάν μενόμενο, Μανώλη, για το θέμα της Σουηδίας. Ακριβώς, και τη Σουηδία και τη Γαλλία είπε πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, να πούμε για τη Σουηδία, καθώς τόνισε ότι δεν δεχόμαστε εκβιασμούς,
Ούτε απειλές δήλωσε χαρακτηριστικά, αν δεν τηρήσουν όσα μας έχουν υποσχεθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει, δεν θα δεχθούμε τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, αν δεν καταπολεμήσει την τρομοκρατία και δεν αντιμετωπίσει το ΠΚΚ, τους γκιουντενιστές. Κόκκινη μας γραμμή είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της Ισλαμοφοβίας. Όσο για τα επεισόδια στη Γαλλία, ήταν αρκετά σκληρός. Mm-hmm. Αφού καταδίκασε τα επεισόδια, είπε ότι είναι αποτέλεσμα της αποικιοκρατικής πολιτικής της Γαλλίας και του αποκλεισμού των μουσουλμάνων. Όσοι παίρνουν ανέμους θερίζουν θύελες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς υπενθύμησε ότι εκτός Τουρκίας ζουν 7 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες στο εξωτερικό και η εχθρότητα εναντίον των Τούρκων και των μουσουλμάνων είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, το ζήτημα που αφορά τη Γαλλία είναι ζήτημα το ανοίγαγε και σε θέμα εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας. Αλλά προφανώς πίσω από αυτό, Μανώλη, βλέπουμε μια προσπάθεια του Ερντογάν να απαντήσει στον Μακρόν με τον ίδιο νόμισμα, να κάνει δηλαδή ακριβώς αυτό για το οποίο κατηγορεί το Γάλλο Πρόεδρο, ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας. Αυτό κάνει ακριβώς τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος με τον δικό του τρόπο. Αναφέρθηκε και στο ναυάγιο Ανοιχτά της Πύλου και είπε ότι δεν πήρε ποτέ δημοσιότητα. Όση δημοσιότητα πήρε το ναυάγιο με τους 5% για το ναυάγιο του Τιτανικού. Μανώλη, είχαμε μία είδηση σήμερα που προκάλεσε πραγματικά αίσθηση και αναφέρομαι στην σύλληψη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, Ισραηλινών πρακτόρων της Μοσάντ σε τουρκικό έδαφος. Αυτή τι υπόθεση είναι? Υπόθεση που αποκαλύπτεται από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση, αλλά δόθηκαν από την κυβέρνηση και από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. 7 άτομα που συνεργάζονταν με τη Μοσάτ συνελήφθησαν σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές αρχές. Δρούσαν το τελευταίο διάστημα εντός της Τουρκίας, παρακολουθούσαν κυρίως ξένους στόχους σε ένα δίκτυο 56 ανθρώπων. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το ζήτημα σία είναι ότι τώρα που γίνεται η επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Ισραήλ, τώρα που ανέλαβε τις μυστικές υπηρεσίες ο Ιμπραήμ Καλίν, στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έρχεται στη δημοσιότητα αυτή η είδηση.